Βρισκόμαστε εδώ στο Ανθόφυτο σήμερα ώστε να τοποθετήσουμε 40 φωλιές για ένα μικρό μεταναστευτικό πουλί, το Κυρκινέζι. Είναι ένα γεράκι το οποίο τρέφεται με έντομα, άρα είναι πολύ σημαντική η συμβολή του στην προστασία των καλλιεργειών, γιατί όπως είπαμε τρέφεται με έντομα κυρίως ακρίδες, τα οποία αυτά δημιουργούν προβλήματα, μειώνουν την παραγωγή στις καλλιεργίες. Είναι ένα μεταναστευτικό πουλί, έρχεται περίπου το Μάρτιο στην Ελλάδα για να φωλιάσει εδώ και φεύγει περίπου στο Σεπτέμβριο και πηγαίνει στην Αφρική. Οι πληθυσμοί του έχουν μειωθεί ραγδαία σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα έχουμε κυρίως ένα μεγάλο πληθυσμό στη Θεσσαλία, έχουμε εδώ στο Ανθόφυτο, γύρω από στην περιοχή και στην Οριστιάδα. Οι φωλιές αυτές τοποθετούνται στο πλαίσιο ενός έργου LIFE, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εταίροι είναι μια οργάνωση από τη Βουλγαρία, η Green Balkani, και από την Ελλάδα η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Γεωπονική Σχολή στο Βόλο. Εδώ αυτή τη στιγμή τοποθετούμε 3 φωλιές, όπως λέμε στα ελληνικά smart φωλιές, δηλαδή έξυπνες φωλιές, σε συνεργασία με το πειραματικό σχολείο Κλικής. Τοποθετούνται κάποιες κάμερες μέσα στις φωλιές και κάποιοι αισθητήρες που θα παρακολουθούμε κάποιες, θα λέγαμε, κλιματικούς παραμέτρους, ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε την προστασία αυτού του πουλιού με την κλιματική αλλαγή. Και γιατί συνδέεται με την κλιματική αλλαγή? Γιατί είναι ένα μεταναστευτικό πουλί, οπότε ανάλογα με τις θερμοκρασίες και τις καιρικές μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν, ξεκινάει τη μετανάστευσή του είτε από την Αφρική στην Ελλάδα, είτε από την Ελλάδα προς την Αφρική. Το πότε θα έρθει έχει να κάνει περισσότερο με την αν έχει τροφή, δηλαδή αν ξεκινήσει από την Αφρική το ταξίδι του νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Αν αυξηθούν δηλαδή οι θερμοκρασίες στην Αφρική και έρθει νωρίτερα στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν διαθέσιμες τροφές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η ύπαρξή του συνδέεται πάρα πολύ με την κλιματική αλλαγή. Άρα πιστεύουμε ότι αυτή η επιτυχημένη συνεργασία με το πειραματικό σχολείο του Κιλκής θα συμβάλλει στο να καταλάβουμε λίγο καλύτερα την οικολογία του πουλιού και το πώς συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Αυτή είναι η έξυπνη φωλιά την οποία έχουμε δημιουργήσει στο σχολείο μας. Η φωλιά έχει κάποιες προδιαγραφές για να μπορεί να μπει μέσα το Κυρκινέζι και να προστατευτεί από άλλους εχθρούς. Γι' αυτό και η είσοδος εδώ είναι πιο μικρή από ό,τι ήταν οι παλιές φωλιές, γιατί μπαίναν μέσα οι καρακάξεις και οι κουρούνες και επιτεθόταν στο Κυρκινέζι. Πήραμε εμείς αυτές τις φωλιές και τις κάναμε έξυπνες. Εδώ δηλαδή κάτω τώρα, όπως βλέπετε, έχουμε βάλει το ηλεκτρονικό υπολογιστή, το μικροεπεξεργαστή, ένα Raspberry. Έχουμε βάλει έναν αισθητήρα περιβαντολογικό που μετράμε την εξωτερική θερμοκρασία του χώρου. Εσωτερικά στη φωλιά υπάρχουν 2 κάμερες, μία κάμερα IP και μία κάμερα η οποία το βγάζει φωτογραφίες. Και εδώ στην είσοδο και στην έξοδο υπάρχουν αισθητήρες μέσα έξω, στο οποίο μετράει πόσες φορές την ημέρα το πουλί μπαινοβγαίνει στη φωλιά, και από αυτό βγαίνουν κάποια συμπεράσματα ως προς την τροφή που υπάρχει γύρω, γιατί αν υπάρχει άφθονη τροφή θα έρχεται πολύ συχνά, ενώ αν δεν υπάρχει τροφή δεν θα έρχεται τόσο συχνά. Είμαι η Ελένη Κεφετζόγλου Κατσαβέλη, μαθήτρια του 2ου Πειραματικού Γυμνάσιο Κλικής, και ήρθαμε σήμερα στον Θόφυτο στα πλαίσια του προγράμματος Climber Detectives για να τοποθετήσουμε 3 έξυπνες φωλιές για την προστασία του Κυρκινεζιού. Είμαι η Μαρία Δημητριάδου και είμαι μαθήτρια του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Κλικής, και ήρθαμε εδώ σήμερα για να τοποθετήσουμε 3 φωλιές high-tech για το πτηνό Κυρκινέζι, που είναι είδος υποεξαφάνισης. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης είναι η παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1951 με έδρα την Αθήνα. Οι δράσεις μας όμως αφορούν σε όλη την Ελλάδα. Υλοποιούμε έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης
Είμαστε ο εθνικός χειριστής δύο πολύ γνωστών προγραμμάτων που έχουν να κάνουν με τον ποιοτικό τουρισμό, η Γαλάζια Σημαία και το Green Key που αναφέρεται σε ξενοδοχεία. Και έχουμε ένα τμήμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά σχολεία ανά την Ελλάδα και υλοποιούμε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με μαθητές, γιατί θεωρούμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος συνδέεται άμεσα με την ευαισθητοποίηση κυρίως των παιδιών.